Κορίτσια, είστε πάνω από 17, έτσι. Μην κλείσουν μέσα. 22. Δεν είναι σωστό αυτό. Α, εσύ χρειάζεσαι εντατικά ιδιαίτερα, μου φαίνεται. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε την επίθεση. Τόσα αγόρια πάνε χαμένα εδώ μέσα. Κοίτα, φρούλα, εμένα αυτό δεν είναι το στυλ μου. Πίνω το ποτάκι και την κάνω για σπίτι. Όπα. Σ' αρέσουν τα αγόρια, έτσι. Ναι, μ' αρέσουν. Α, τότε πάσχεις από αυτό που λέμε δάγκωμα της λαμαρίνας. Όχι. Όχι. Με βλέπεις εμένα να πάσχω από κάτι, από δάγκωμα της λαμαρίνας ή κάτι άλλο. Λοιπόν, τους βλέπεις αυτούς από πίσω σου. Σαν αδέσποτα που περιμένω να τους μαζέψουμε, δεν είναι. Λοιπόν, εγώ φεύγω και εσύ κάτσε με τα αδέσποτα να παριστάνεις τον πόγια. Α, κατάλαβα. Μια τόσο promising βραδιά θα καταλήξει σε μια μεγάλη εξομολόγηση. Άντε, ρίχτα. Τι να ρίξω, παιδί μου. Δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Να παραγγείλω σπινάκια. Σου είπα φεύγω. Ώστε έτσι, ε. Εσύ κολλημένη μαζί του και αυτός δεν σου δίνει σημασία. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Είναι αδύνατο να γίνει. Αδύνατο. Τότε πρέπει να ξερωτευτείς αμέσως. Και αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Αυτό είναι πανεύκολο να γίνει. Με την επιστημονική μέθοδο της αφρούλας. Όμορφε. Μου δίνεις ένα στυλό, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι λέγαμε? Για μια επιστημονική μέθοδο. Ναι, γράφε. Θα φτιάξουμε ένα κατάλογο με τα χειρότερα ελαττώματά του. Τα χειρότερα από τα χειρότερα όμως. Για παράδειγμα, είναι εγωιστής, ψωνάρα. Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Γράφει είναι βλάκας. Πώς τον είπαμε? Μάρκος. Γράφει, ο Μάρκος είναι βλάκας. Εγκεφαλογράφει με ευθεία γραμμή. Όριμος? Όχι. Γράφε σκατόπεδο, βουτυρό μπεμπές. Άλλο. Κολλημένος με την μπάλα. Γράψε κάβρος, μάλλον γράψε μαλάκας καλύτερα. Και εσύ, θα μας βάλεις δυο από τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ωφελεί όλο αυτό. Αυτό είναι ταυματουργό, γλυκιά μου. Θα το διαβάζεις 3 φορές τη μέρα. 2 πριν φας και 1 πριν κοιμηθείς. Θα τον βγάλεις από το σύστημά σου in no time. Βάλε και ένα για σένα.